είναι ο κύριος Αλέξανδρος, ο αρνητής γονέας που έφτασε χθες στα δικαστήρια του πύργου ντυμένος τσολιάς μετά από μήνυση που του έκανε ο διευθυντής του σχολείου που πηγαίνει η κόρη του για εξύβριση. Σήμερα μας άνοιξε το σπίτι του και μας μίλησε για τα δικά του πιστεύω. Έχει δοθεί εντολή, εισαγγελική εντολή, δεν είναι δηλαδή κάτι πρόσφατο που ξεκίνησε τώρα, ώστε ο κύριος διευθυντής να δίνει εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μάσκες στην κόρη μου. Τη στιγμή που όλα τα παιδάκια στο σχολείο φορούν τις μάσκες τους, ο πατέρας με τη φουστανέλα υποστηρίζει ότι οι κοινές μάσκες δεν προστατεύουν από τον κορονοϊό και ζητά από τον διευθυντή συγκεκριμένο τύπο για την κόρη του. Ο κορονοϊός υπάρχει. Είναι μια πανδημία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μάσκες όπως είναι η FFP2, FFP3, NN95 κτλ. Που είναι εγκεκριμένες, έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η κόρη μου δυσκολευόταν, είχε πρόβλημα δηλαδή και με την υφασμάτινη. Αν θα δείτε τα παιδάκια, πολλά παιδάκια και δυσκολεύονται να ανασάνουν και λιποθεμούν. Η άρνηση του γονέα έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί του να μένει μόνο του σε ειδική αίθουσα στο σχολείο. Για ποιο λόγο λοιπόν να βγάλει το κοριτσάκι μου έξω στο παγκάκι και να το κοροϊδεύουν τα άλλα τα παιδιά και να λένε «Α, αυτή θα μας κολλήσει». Εκτός από αρνητής της μάσκας, φαίνεται πως είναι και του εμβολίου. Όχι και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τουλάχιστον για ένα χρόνο, δύο χρόνια ή τουλάχιστον να πάρουν κανονική έγκριση για χρήση σε ανθρώπους. Στα social media ο κύριος Αλέξανδρος απειλούσε ευθέως τον διευθυντή του σχολείου και μάλιστα είχε και υποστηρικτές. Τυπικά ο κύριος διευθυντής έπρεπε να δώσει τη μάσκα στην κόρη μου και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν λοιπόν ενοχλήθηκα εγώ τώρα από τον κύριο διευθυντή, αυτό λίγο με τσάντησε. Ο γονέας με τη φουστανέλα δίνει και τη δική του απάντηση στο αν τελικά πίσω από όλο αυτό υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα αρνητών. Κάτι οργανωμένο δεν μπορώ να το πω, αλλά βέβαια μέσω του Facebook που μιλάει ο κόσμος και συζητάει. Χθες σας είδαμε να πηγαίνετε στο δικαστήριο με την εθνική μας ενδυμασία. Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα μέσα από αυτό? Βγήκα, έκανα μια μικρή, ας το πούμε, ειρηνική διαμαρτύρια με το να δώσω κάποια φυλάδια. Αλλά επειδή ήμουν μόνος μου και ήθελα κάπως ο κόσμος να με γνωρίσει, ντύθηκα τσολιάς. Ντύθηκα τσολιάς να τους προσελκύσω λίγο το ενδιαφέρον.